Αντρέα, μας έχουν κάνει προτάσεις από διαφορετικές χώρες ανά τον κόσμο. Θέλω να μου κάνεις τρία on σε τρεις διαφορετικές γλώσσες. Εύκολο. Πάμε. Σνίστρο. Ούτε καρίνιο δε ρώσχη, ούτε σκενιράκιο, πες και τροκούνιε. Ούλε φαν τροκούλες τετράδιο. Ισπανικά. Hola, ¿qué tal? Me llamo Andrea, ούλα σέντρα ούτε δε δρέτσα. Σι κοντάριο φάιντο. Αγέι. Και τουρκικά, θέλω. Ολέχα μου σουχτούρ, ούλερ, μρε, τακ, 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 μρε, ου, αταμάν. Και ινδικά, γιατί θα πάμε και εκεί. Δεν νομίζω ότι μας σηκώνει η αγορά, είμαι πολύ υπαχής για Ινδία. Εκτός κι αν με λατρεύουν σαν Θεό. Λοιπόν, το καλοκαίρι έχει πει για τα καλά. Δεν θα είμαστε για πάρα πολύ καιρό ακόμα στον δρόμο, βλέπετε, οι συνθήκες είναι αντίξωες. Οπότε, δεν θέλω ντροπές. Μας βλέπετε στον δρόμο, έρχεστε αμέσως να παίξουμε παιχνίδια, να μοιράσουμε χρήματα, χαμόγελα και χαρά. Πάμε για το πρώτο μας παιχνίδι. Ακολουθήστε με. Πρώτο παιχνίδι για σήμερα. Κριτικές λέξεις. Ένα παιχνίδι που όλοι αγαπήσατε. Με σταματάτε συνέχεια, με ρωτάτε πού θα σας πετύχω να σας ρωτήσω. Πάμε να δούμε πόσος κόσμος ξέρει την κριτική διάλεκτο και πόσο καλά την ξέρει. Πάμε να παίξουμε το πρώτο μας παιχνίδι για σήμερα. Ελάτε. Πολύ γρήγορο. Κριτική διάλεκτος. Ναι. Από πού είσαι? Από εδώ. Εντάξει, θα δούμε. Λοιπόν, σου κάνω δύο ερωτήσεις. Ναι. Αν μου πεις τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις, ναι. Παίρνεις τα χρήματα και φεύγεις για δουλειά. Ωραία. Καλό, πάρα πολύ καλό. Δεν ξέρω τίποτα, ναι. Μ' αρέσει γι' αυτό σταμάτησα. Τι είναι η αλουσά? Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι αυτό. Όχι, δεν είναι αυτό. Όχι, μην το πει λάθος. Αλουσά. Ωραία. Πάμε στην επόμενη. Ναι. Τι σημαίνει η λέξη στα κριτικά μαλάκα? Η λέξη, όχι αυτό που νομίζεις. Τι μπορεί να είναι? Χάσαμε λίγα λεφτά. Κάτσε ρε παιδί μου. Όχι τη βρισιά. Εμείς εδώ στην Κρήτη χρησιμοποιούμε. Το τυρί δεν είναι. Μπράβο! Συγχαρητήρια. Μαλακό τυρί λοιπόν, Χανιώδικο. Και θα σου δώσω τα χρήματα να πας να το πάρεις αμέσως να το δοκιμάσεις. Γιατί... Έχει πλάκα τελικά. Όχι, δεν σου κάνω καμία πλάκα. Και σου βγάζει, λέει. Συγγνώμη, έλα, λέγε. Μας περνάνε για αεραστέχνες εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν είναι πιο γρήγορο. Άλλες, πώς σε λένε? Εγώ Ελισάβετ. Εγώ Ελισάβετ. Ναι, αλλά αυτοί δεν το ξέρουν. Θα έρθεις γρήγορα. Έλα γρήγορα. Σας δίνω και εσάς δύο λέξεις. Ωραία. Τι σημαίνει θαρμίζω? Θαρμίζω. Ναι. Εύκολο. Ξεματιάζω. Ναι. Αυτό είναι το ξεθαρμίζω. Όχι. Το ματιάζω, εντάξει. Το ματιάζω, θα το δώσω, θα το δώσω. Σταμάτα, Νάνα. Διάλεκτο, πέσε. Ο κόσμος στο τελευταίο διάστημα γίνει πάρα πολύ απαιτητικός από εμάς. Έχουμε ανεβάσει τον πύχη. Και δεύτερη. Όχι, πήρες το δεκάρικο, θα το δώσω και κάπου αλλού. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Κριτική διάλεκτος. Σου βρίχνω δύο λέξεις. Δεν είμαι από Κρήτη όμως. Εκεί βασίζομαι, γι' αυτό σε σταμάτησα. Άκουσε με. Ωραία. Θα σου δώσω δύο λέξεις. Αν μου βρεις έστω μία, τι σημαίνει? Σου δίνω 10 ευρώ, φεύγεις. Αυτό ήταν. Ναι, περίμενες κάτι πιο δύσκολο? Όχι, ωραία. Πάμε. Θέτω. Θέλω. Όχι, θέτω. Λέμε, ας πούμε, κουράστηκα, πάω να θέσω. Να την πέσω, να κοιμηθώ. Να την πέσω. Να κοιμηθώ. Συλλοκατάλαβες. Συλλοκατάλαβες το. Να κάτσω. Το βρήκα. Είναι, είναι large ο Αντρέας, extra large. Και θα σου δώσω 10 ευρώ να κοιμηθώ. Να δεν την το πέσω. Να την πέσω. Ευχαριστώ. Έλα και εσύ μικρό μου πόσουμ. Το όνομά σου? Μαριαλένα. Αχ, τι υπέροχο όνομα, Μαριαλένα. Λοιπόν, τι σημαίνει στα κριτικά? Όχι, στα κριτικά είναι. Τι σημαίνει κανονικά η λέξη μπέτης? Μπέτης. Μοιάζει με ισπανική ομάδα, αλλά δεν είναι. Χαζός. Είναι σημείο του σώματος. Μπέτης. Μπέτης. Σημείο του σώματος. Το στεϊθός. Ναι! Το βρήκαμε! Ακραίο. Ακραίο, δεν λες τίποτα. Ευχαριστούμε. Μπέτης. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε μια πάρα πολύ καλή λέξη. Θα σε πάω πάλι σε βιολογικό. Τι σημαίνει καφάς? Καφάς. Το κεφάλι. Mm-mm. Όχι. Βιολογικό. Ναι, είναι δηλαδή πάλι μέρος σώματος. Μέρος σώματος. Καφάς. Μια πρόταση με αυτό. Κάτι. Use it in a sentence. Λοιπόν, πονάει ο καφάς μου. Ο κόλος μου. Όχι. Έπιασες. Έπιασες. Το κόψες, ε. Καφ, ας. Λες, αυτό θα είναι. Ναι. Όχι, δεν είναι. Είναι ο σβέρκος. Βρήκαμε 10 άτομα, κερδίσαν όλοι. Ψάχνουμε αυτό που θα χάσει. Και φώναξα εσένα. Τι σημαίνει στα κριτικά η λέξη αλουσά? Ο άπλητος. Όχι, αυτό είναι η αλουσιά. Αλουσά. Η σκάφη.
Είναι η στάχτη. Αλλά ήσουν κοντά, ήταν δίπλα στη σκάφη, δεν το παρατήρησες τόσο καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άλλο ένα υπέροχο παιχνίδι με κριτικές λέξεις έφτασε στο τέλος του. Μοιράσαμε χρήματα και βοηθήσαμε αυτές τις λέξεις να μην χαθούν στην πορεία του χρόνου. Πάμε στο δεύτερο παιχνίδι μας. Το δεύτερο παιχνίδι μας πολύ πιο απλό από το προηγούμενο. Τι κάνουμε, Πέτρο, τι κάνουμε. Εύκολο, διαδραστικό, εύκολο. Βρήκα τα πρώτα δύο θύματα. Κάνεις έτσι τα χέρια σου. Θα καταλάβεις το λόγο. Πάμε. Όταν παίξω παλαμάκι, ναι, η κίνηση που πρέπει να κάνεις είναι αυτή εδώ. Όσο πιο, ναι, γρήγορα γίνεται. Το έχουμε αυτή εδώ. Πάμε, πάμε, πάμε. Με το που το κάνεις 10 ευρώ φεύγουμε. Φύγαμε. Όσο πιο γρήγορα γίνεται. Με το που παίξω παλαμάκι, εσύ κάνεις αυτό εδώ. Πάμε. Ήταν η αργή κίνηση, πάμε άλλη μία στο γρήγορο. Γρήγορο. Άντε καλά, άντε καλά. Πιο γρήγορα. Και αυτό για τους καλούς που δεν χάνονται. I speak French. No, quelle merde. Le sou le faux. Α, εξωτική είναι το εξωτικό. Εξωτική είναι το εξωτικό. Έτσι τα παίζει στα γαλλικά. Tout le quoi. I don't understand. Το ξέρω, αφού δεν είναι γαλλικά αυτά που μιλάω. Λοιπόν, right, you make your hands like this. When I shake my hands, you need to do this really quickly. Really fast. Yes. Exactly. If you win, 10 euros. Okay, okay. Λοιπόν, έτοιμος. Ready. Fast. Que merde. Le son. Oui. Comment. Le vent. Tout le bien. Oui. Oui. Une facile. Une paride. Αφού ξεφτυλίσαμε τον αδερφό, θα δώσουμε τα 10 ευρώ στη μεγάλη μαμά. Μη του το λίγο. Το κάνεις 10 ευρώ. Μάλιστα. Το κατανοήσαμε. Μέσα. Πάμε να δούμε. Πάμε. Το πήρε. Τα πιο γρήγορα 10 ευρώ που έχεις λάβει στη ζωή σου. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. I don't speak Greek. Where come you from? I live in Sweden. I'm from Syria. Syria? Are you, yes, serious? Yes, I'm very serious. Perfect. Yeah. Plop, 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 plop. Okay? Yeah. Let's do it. Let's start. Like this? Χάλασε. Καταρχήν, πώς είναι το όνομά σου? Ραφαήλ. Ραφαήλ. Τι ωραίο παιδί ο Ραφαήλ. Λοιπόν, Ραφαήλ, πάμε αγόρι μου. Εσύ το κάνεις αυτό. Κάνεις έτσι και όταν. Α, έτσι. Να έχω τα χέρια μου έτσι. Μπράβο, έτσι. Και όταν εγώ βαρέξω παλαμάκι, πάρα πολύ γρήγορα. Ραφαήλ, είσαι έτοιμος. Είσαι έτοιμος. Σας παίρνω. Εντάξει, το άκουσα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, γεια σου, τι κάνεις. Καλά, εσύ. Θα δείξει. Πολύ εύκολο παιχνιδάκι. Ναι. Κράτα εδώ. Ωραία. Πες το όνομά σου, ωστόσο γνωρίζω. Γιάννη. Ωραίος ο Γιάννης. Γιάννη, κάνεις έτσι τα χέρια σου. Ναι. Όταν παίξω παλαμάκι, πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να κάνεις αυτή εδώ την κίνηση. Κοίτα, τσακ. Πάρα πολύ γρήγορα. Εδώ δηλαδή, έτσι. Ναι, έτσι. Για κάνω το εδώ. Όχι, όχι, κάνω το αυτό. Δεν θα πάει καλά. Πολύ γρήγορα, έτσι, 10 ευρώ. Το έχουμε. Κάνε τα χέρια σου έτσι. Γιάννη, είσαι έτοιμος. Δεν τα καταφέραμε, Γιάννη, με την πρώτη θέλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά. Όταν παίξω παλαμάκι, πρέπει να κάνεις όσο πιο γρήγορα μπορείς αυτό εδώ. Με το που το κάνεις, κερδίζεις 10 ευρώ. Εντάξει, μπρο. Πάμε. Λοιπόν, έτοιμοι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Φτάσου. Είσαι φανταστική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μας πεις, έλα εδώ, έλα εδώ. Πες, όλα είναι δρόμος. Όλα. Όλα είναι εντόμως. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και όταν λέμε όλοι, όλοι. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα, παιδιά, να θυμάστε. Δικαίωμα στη διασκέδαση για όλους. Πάμε. Λοιπόν, επόμενο παιχνίδι. Ερωτήσεις για ένα 10χρονο. Είστε παρέα, είσαι μόνος σου. Δεν μας απασχολεί καθόλου. Εμείς ήρθαμε εδώ να μοιράσουμε χρήματα και να περάσουμε όμορφα. Τι θα κάνουμε, σου κάνουμε ερωτήσεις.
τις βρίσκεις, πληρώνεσαι, φεύγεις. Τόσο απλά. Πάμε. Λοιπόν, Σοφία Ελένη, ξεκινάμε τις ερωτήσεις. Εύκολες ερωτήσεις για μικρά παιδιά. Ναι. Όποιος καταφέρει να βρει, όποια καταφέρει να βρει τις περισσότερες, έχουμε νικητή 10 ευρώ. Είμαστε έτοιμοι. Η πρώτη αυτή που κάνει γρήγορα από αυτό. Εντάξει. Τι ζώα είναι ο Τόμ και ο Τζέρι στη Disney? Ο Τόμ είναι γάτα και ο Τζέρι είναι ποντίκι. 1-0. Πώς ονομάζεται ένα σχήμα με 8 πλευρές? Οκτάπλευρο. Όχι. Όχι. Οκτογώνιο. Όχι. Αλλά ακούστε κάτι φανταστικό. Σας δίνω και 4 επιλογές, δηλαδή αν περιμένετε λίγο θα μαθαίναμε. Λοιπόν, ποιο είναι το ψηλότερο ζώο στον κόσμο? Α. Ελέφαντας. Β. Καμιλοπάρδαλη. Καμιλοπάρδαλη. 2-0. Θέλω να τα απεξέρθεις. Ποιο είναι το μεγαλύτερο θηλαστικό στη γη? Α. Ελέφαντας. Ελέφαντας. Όχι. Έχεις όλο το χρόνο μαζί σου, δεν μπορεί να απαντήσει. Δελφίνι, γαλάζια φάλαινα ή λιοντάρι? Γαλάζια φάλαινα. Η γαλάζια φάλαινα νίκησε. 2-1. Ποιος έγραψε το διάσημο έργο Romeo and Juliet? Charles Dickens, William Shakespeare, Mark Twain. William Shakespeare. 3-1. Έχουμε νικητή. Δεν έπαιξε πολύ τιμή, έπρεπε να περιμένει. Αλλά οκ, okay, εγώ θα σας το δώσω. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Μαζεύτε τα τέτοια σας. Η συντέλεια του κόσμου. Τι πάμε για την παρατήρηση του Ανδρέα. Έχουμε το εξής καταρχήν. Από τη μία πλευρά μας έχουμε την... Κριστίν. Oh, Κριστίν. And from the other side we have... Μαριάνθη. Μαριάνθη. Λοιπόν, το παιχνίδι μας είναι πάρα πολύ απλό. Σας κάνω ερωτήσεις για ένα δεκάχρονο. Ακούστε με λίγο προσεκτικά. Σε κάθε ερώτηση σας δίνω 4 επιλογές. Ή περιμένετε τις επιλογές. Ή αν το ξέρουμε χτυπάμε. Αν όμως κάνουμε λάθος, δεν μπορούμε να απαντήσουμε, οπότε... Τέλεια. Ξεκινάμε την πρώτη ερώτηση. Πάμε. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Γαλλίας? Παρίσι. 1-0. Γιατί αγχώθηκες? Δεν ξέρω, έχω πάει στην Παρίσι. Τέλεια. Τώρα ξέρεις ότι είναι και η πρωτεύουσα της Γαλλίας. Το ήξερα. Λοιπόν, πόσα μηδενικά υπάρχουν σε ένα δισεκατομμύριο? 8. Λάθος. Μόλις πήρες 8 εκατομμύρια. Να θυμάστε ότι μπορώ να δώσω τις επιλογές. Λοιπόν, 3, 6, 9, 12. Με το πάσο δεν μπορεί να απαντήσει. Μπορούμε να περιμένουμε όλη τη μέρα εδώ. Δισεκατομμύριο. Ναι. Στην ιστορία είχαμε ένα. Δεν έχει καμία σχέση αυτή η ερώτηση με την ιστορία. Δηλαδή, είχαμε ότι είχα φτάσει σε όλα τα. Κέρδισε ένα δισεκατομμύριο, ένα εκατομμύριο έχει κερδίσει από τη διακοτόμηση. Εκατομμύριο. Άρα. Δεν μπορώ να ακολουθήσω τον τρόπο σκέψη σου. Ναι, ωραία. Αυτό ο τρόπος που σκέφτεσαι πρέπει να καταλήξει στη σωστή απάντηση. Λάθος. 9! Εννιά! Να σου πω κάτι, μισό τα μαθηματικά και στην ιστορία. Και εγώ τα μισό τα μαθηματικά, αλλά δεν έφερα ποτέ ιστορία σε ένα μαθηματικό πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε. Πόσα πόδια έχει μία ράχνη? 8. 8! Πρέπει να κρατάμε και λίγο το suspense, Μαριάνθη. Λοιπόν, ποιος είναι ο κακός στο παραμύθι «Η ωραία κοιμωμένη»? Η Μαλέφισεν. Oh my god, you're really good! Φανταστικό! Έχουμε φτάσει στο σημείο καμπής. Όποια κοπέλα βρει την απάντηση... Γιατί είναι, δίνω ένα πάνω. Αφού πριν κερδίζει. Ωραία! Όποια κοπέλα βρει την απάντηση εκτός από εσένα, κερδίζει! Μαριάνθη, είσαι έτοιμη? Κι εγώ είμαι έτοιμη. Θα δείξει. Ποιο χρώμα έχει ένα σήμα stop? Κόκκινο. Ναι! 2-2. Πάμε για τον bonus, παιδιά. Πολύ δύσκολη ερώτηση. Ποια είναι η πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών? Μπορώ να σας δώσω τις επιλογές. Γιατί είναι match points. New York, Washington DC, Los Angeles, Chicago. Washington δεν είναι. Εγώ το μόνος, Washington. Washington DC, διάβασα. Αυτό έκανε φάτσα. Ο υπέροχα! Και το πιο στημένο παιχνίδι στην ιστορία θα καταφέρουμε. Μαριάνθη, έχασες αυτό στέλνει. Δεν το δίνω. Θέλω να μην απαντήσετε γρήγορα και θέλω να σκεφτείτε και δεν θέλω να γίνουμε viral. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πουλί στον κόσμο? Α. Σπουργίτη. Β. Πιγκουίνος. Γ. Στρουθοκάμηλος. Ή. Κ.
κόκκινος λέλαπας. Σε θοκάμιλος. Απήρα. Θεωρείται στο θοκάμιλος ζουλί. Ξέρεις τον κόκκινος λέλαπας, τον έχεις δει. Όχι, αλλά λέω στο θοκάμιλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, περάσαμε όμορφα. Τέλεια. Θα σε κεράσει, μην απελπίζεσαι. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Σήμερα πιάνουμε για να την κεράσω εγώ, επειδή με κεράσε χθες. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, έχουμε γελέμε. Είσαι ο Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο. Η Στέλλα. Γεια σου, Στέλλα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Η ερωτήση είναι για 10χρονο. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ απλό. Σε ευχαριστούμε. Όχι, μην αγχώνεσαι, μπορείς και να μην απαντήσεις. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Ποιος πλανήτης είναι γνωστός ως πρωινός αστέρας ή βραδινός αστέρας και είναι συχνά ορατός από τη Γη? Α. Ερμής. Β. Αφροδίτη. Γ. Άρης. Δ. Κρόνος. Αφροδίτη. Το βρήκε. 1-0. Αστρόνιος εγγύηση. Δεύτερη ερώτηση. Μπορώ να πάρω τα δύο να φύγω? Όχι. Είσαι, παίζεις στοίχημα να φανταστώ. Όχι. Η επιλογή cash out σε αυτή την επιλογή δεν υπάρχει. Λοιπόν, ποιο χρώμα έχουν οι μπανάνες όταν είναι όριμες και έτοιμες για φαγητό? Κίτρινες. Κίτρινες. Ναι, αλλά το πρώτο σου. Να μπορείς να πεις μπράβο Γιώργο! 2-0! Τρίτη ερώτηση, πάρα πολύ δύσκολη και αυτή. Πώς λέγεται ένα μωρό σκυλί? Κουτάβι. Κουτάβι! 2-1! Δεν πρόλαβα. Γίνεται να είπες την Αφροδίτη για να μην έχασες. Δεν πρόλαβα. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ιταλίας? Μιλάνο. Η Ρώμη. Να το πει. Μιλάνο. Να το πει. Μιλάνο, υπέροχα μπορεί να ξέρουμε την Αφροδίτη, αλλά μέσα στη γη ερωτήσεις δεν απαντάμε. 2-2. Έχουμε καλή σχέση με το Harry Potter? Ναι. Πάμε λίγο. Ωραίος. Σε κατάλαβα εγώ ότι είσαι εκεί σε αυτή την κατηγορία. Ποια είναι η διεύθυνση του Harry Potter? Έχω και 4 επιλογές. Αριθμός 1, private drive. Ο αριθμός 2, private drive. Αριθμός 3, private drive. Private drive. Ή αριθμός 4, private drive. Το 4. Πήρε τα 10 ευρώ. Λέγε ρε! Ναι! Ήσουν τόσο σίγουρος. Μ' αρέσει που ρισκάρεις παρότι είπες αυτά δικά μου. Θες ρέστα. Ω, έχεις. Ναι, ό,τι θες. Ένα δεκάρικο δώσε μου. Μ' αρέσει γιατί μπορούμε να κάνουμε και ντύλια. Αχ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σκορπάμε τα χρήματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι γνήσιο να κεράσει τη Στέλλα. Ε, κάτσε, γιατί δεν τη γεράσω. Να κεράσει. Αυτή ξεκίνησε πριν ξεκινήσει το παιχνίδι και λέει: άμα νικήσω, κεράσω. Το γυρνούσα έτσι κι αλλιώς, αλλά τώρα την κεράσει η Γιώργο. Ήταν πολύ καλό το. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Ευχαριστούμε καλά. Γεια σα. Ρώμη. Μιλάμε να το πει. Και ξεκινάμε. Είσαι ο Μιχάλης. Και ο Μάνος. Μάνος Μιχάλης. Ποια ήταν η πρώτη γυναίκα στη γη σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία? Μυθολογία. Λοιπόν, Α. Πανδώρα. Β. Εύα. Γ. Ήρα. Δ. Αθηνά. Παλαμάκι. Πανδώρα. Το βρήκε και κέρδισε από το ομώνυμο. Δεν χάνουμε, ωραία. Μ' αρέσει. Πόσους υπήρους έχει η γη? 7. 7. Θες να μου πεις και ποιες είναι? Πρέπει. Αφού δεν περιμένεις την απάντησή μου, ξεκίνα με τη βασική αυτή που είμαστε εμείς. Ευρώπη. Ωραίος. Η αμέσως επόμενη, που είναι λίγο προς τα δεξιά. Ευρωασία. Ωραίος. Θα βάλουμε και την άλλη που θες 2 μέρες για να πας. Πού θέλω να πάω 2 μέρες. Αναλόγως το όχι που θα χρησιμοποιήσεις. Λοιπόν, που έχει 2 κομμάτια, ένα πάνω και ένα κάτω. Α, Αμερική. Ωραίος. Yeah. Πάμε. Βοήθεια. Μετά είναι το άλλο που έχει τα καγκουρό. Αφρική. Όχι. Βάζουμε την Αφρική που είναι. Βάλ την Αφρική, ναι, μπράβο. Έχει δει για να τι ξεμπερδεύουμε μία-μία. Μετά με τα καγκουρό. Με τα καγκουρό, πώς λέγεται αυτό. Όχι την Αυστραλία, όλο μαζί. Θυμίζει και τις θάλασσες. Οκεανία. Ναι, Οκεανία. Το βρήκε, είσαι πολύ καλός. Και μας μένει μία 7η, η οποία είναι. Πού είδαμε, είπα τόσες. Μα δεν υπάρχει 7η. Α, 6 είναι τότε, ρε. Άρα είναι. 6. 1-1! Α, Αμερική, Αφρική, Οκεανία. Άρα είναι 1-1! Πόσοι παίχτες παίζουν σε μια ομάδα μπάσκετ? Παλαμάκι. Στο σύνολο ή μια ομάδα? Η μια ομάδα. 5. Ωραίος. Ωραίο. Πώς λέγεται η μπάλα σε ένα αγώνα μπάντμιγκτον? Α. Baseball. Β. Shuttlecock. Γ. Soccer ball. Δέλτα, golf ball. Σάκλος το βρήκε! Oh my god! We counted the tides! Ξαφνικός θάνατος. Ξαφνικός θάνατος.
Ξαφνικός άνθρωπος και πεθαίνει αυτός και παίρνει αυτός το δεκάρικο. Λοιπόν. Όχι. Πολύ εύκολη ερώτηση. Πόσοι παίχτες υπάρχουν σε μια ομάδα ποδοσφαίρου? Σε πρόλαβα. 11. Αυτό το πρόλαβα, ρε φίλε. Χτύψα εγώ πρώτο. Το είπα πρώτο. 11. 11! Πήρε το δεκάρικο! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλη μια εκπομπή. Όλα είναι δρόμος. Έφτασε στο τέλος της. Τι κάναμε? Μοιράσαμε χρήματα? Μοιράσαμε χρήματα. Γελάσαμε? Γελάσαμε. Ακούσαμε ατάκες? Ακούσαμε ατάκες. Ήρθε η ώρα να τελειώνουμε. Πάμε και εμείς να ρίξουμε μια βουτιά και σας αποχαιρετούμε μέχρι την επόμενη εκπομπή. Γεια σας! Λοιπόν, πάμε τώρα στην έρευνα. Ωραία. Έχουμε παρατηρήσει λοιπόν ότι οι άνθρωποι μεταξύ τους, δηλαδή διαφορετικά εκλαμβάνονται οι άντρες κάποιους θορύβους και διαφορετικά τους εκλαμβάνονται οι γυναίκες. Ναι. Οπότε θέλουμε να μας κάνετε πώς μπορεί να κάνει ένα πυροβόλο όπλο. Ξέρω εγώ, πιου, πιου, πιου. Πιου, πιου, πιου. Είχε σιγαστήρα το δικό της, μην την κατηγορείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στους επόμενους. Πολυβόλ. Τρου, τρου, τρου και εσύ. Έτοιμοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ώρα, να είστε καλά. Ωραία, θα μας κάνετε. Πώς κάνει ένα πυροβόλο όπλο? Μπαμ. Θέλω να μου πεις πώς κάνει ένα πυροβόλο όπλο. Δυνατά, ρε, λοιπόν. Πώς κάνει ο θόρυβος? Το αυτόματο. Ναι. Ωραίος. Πάμε. Υπέροχο. Φανταστικό, νομίζω ότι εδώ είμαστε, βέβαια.